Λοιπόν, έχουμε την τελευταία έκδοση του σφραγιστικού βάζου, το οποίο για να λειτουργήσει χρειάζεται ένα απλό κομπρεσέρ αέρος από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά. Με λάστιχο του δίνουμε αέρα στον ρυθμιστή. Από εδώ ρυθμίζουμε, σηκώνοντας πάνω διακόπτη, τα πόσα μπαρ πίεση θα έχει. Πρέπει να έχει από 5 μέχρι 8. Εδώ έχουμε διακόπτη. Εδώ βάζουμε λάδι, ξεφυδώνοντάς το, προσθέτουμε λάδι για να μπορούν να λαδώνεται μέσα τα εξαρτήματα του αέρα. Εδώ έχουμε το ρυθμιστή ανόδου και καθόδου. Εδώ έχουμε το διακόπτη του κενού, ο οποίος είναι σιρταρωτός. Είναι πολύ εύκολο στη χρήση. Λοιπόν, για να το δουλέψουμε, κλείνουμε τα βάζα μας. Θα τοποθετούμε μέσα. Έτσι είμαστε έτοιμοι. Κατεβάζουμε και μετά γυρνάμε το διακόπτη και εμείς. Εδώ βλέπουμε την βελόνα που μας δείχνει το κενό, την υποπίεση. Όταν φτάσει η βελόνα περίπου στο 9 με 10, έχει δημιουργηθεί και ένα αέρας μέσα. Και για να σταματήσουμε, γυρνάμε το διακοπτάκι πάλι πίσω. Βλέπουμε ότι το καπάκι τράβηξε κάτω. Έχει αφαιρεθεί το αέρας από μέσα. Σηκώνουμε και το βάζο μας είναι σφραγισμένο. Άμα το ανοίξουμε δηλαδή, θα κάνει τσακ. Το δεύτερο. Μια γενικότερη σημείωση, κάποια βάζα, κάποια ειδικά που έχουν πολύ μικρό καπάκι και είναι σκληρό αρκετά, μπορεί να χρειαστούν να τα αφήσουμε σε κενό 10-15 δευτερόλεπτα παραπάνω, για να μπορέσει να τραβήξει καλά τον αέρα από μέσα του.